Πάμε στην σύνδεση μας τώρα με την Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε πόσο διατεθειμένοι είναι, κυρίες και κύριοι, οι Τούρκοι να πούν ναι στο βασικό ζητούμενο, Μαρία, που είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Λιβύη. Όχι και πολύ, θα λέγαμε, Λίνα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, καταρχάς, ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, έφτασε στο Βερολίνο και συναντήθηκε ήδη με τον Πρωθυπουργό και την ομόλογό του της Λιβύης στο Βερολίνο εκεί. Όλα τα βλέμματα, όλα τα μάτια είναι βεβαίως στραμμένα στην Τουρκία σε αυτή τη διάσκεψη, καθώς είναι η μόνη χώρα που έχει επίσημα στρατεύματα στη Λιβύη. Αλλά ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την απόσυρση των μισθοφόρων, όλων των μισθοφόρων από τη Λιβύη, πιστεύει ότι η παρουσία των δικών της στρατευμάτων έχει νόμιμη βάση, γιατί βασίζεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο που έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης από το τέλη του 2019. Η Τουρκία, επομένως, πρόκειται να υποστεί, όπως αναμένεται, αρκετή πίεση στο Βερολίνο για να αποσύρει και τους στρατιώτες της, αλλά και τους Σύρους μισθοφόρους. Η Τουρκία αναφέρει ότι δεν έχει βέβαια καμία νομική ή ηθική υποχρέωση να εγκαταλείψει τη Λιβύη, επικαλούμενη το αμυντικό αυτό σύμφωνο. Παρόλο βέβαια που η σημερινή Υπουργός Εξωτερικών, Ινας Λαμανγκούς, κάλεσε πρόσφατα μέσα στο Μάιο το Μευλούτ Τσαβούσογλου να αποσύρει η Τουρκία το στρατό της, να αποσυρθούν και όλες οι ξένες δυνάμεις. Η Άγκυρα τώρα πιθανότατα πάντως να αποδεχτεί, Λίνα, τουλάχιστον εν μέρη, να αποσύρει κάποιους στρατιώτες της. Πιθανότατα τους Σύρους μισθοφόρους, καθώς αυτή τη στιγμή η Άγκυρα προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους δυτικούς συμμάχους της και ίσως στο Βερολίνο να κάνει μια τέτοια κίνηση καλής θέλησης. Πάντως, η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο έδαφος της Λιβύης θεωρείται στρατηγικά σημαντική για τη διατήρηση μιας βάσης στην Αφρική, και μάλιστα η αεροπορική βάση Αλβατίγια στη Λιβύη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στην Τουρκία από αυτή την άποψη. Έτσι, πιθανότατα η Τουρκία να διαπραγματευτεί πολύ σκληρά για να διατηρήσει αυτή τη βάση. Πάντως, Λίνα, θέλω να προσθέσω και κάτι τελευταίο όσον αφορά την κυβέρνηση της Λιβύης. Πέρα λοιπόν από τις επιδιώξεις της Άγκυρας που θέλει να έχει στρατιωτική βάση στη Λιβύη, εδώ πληροφορίες λένε ότι ούτε και η κυβέρνηση της Λιβύης και ειδικά ο Πρωθυπουργός της επιδιώκει, θέλει να φύγουν τα στρατεύματα τα τουρκικά, παρά τα όσα λένε δημοσίως η Τρίπολη, γιατί αισθάνεται ακόμη αδύναμη στρατιωτικά να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του Χαφτάρ. Δεν έχει εν ολίγης στρατό η Λιβύη, άρα βασίζεται στους ξένους και δει την Τουρκία, που είναι η μόνη χώρα που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αυτά λοιπόν είναι τα παζάρια που κάνει η Τουρκία.